οριστική μου ταυτότητα είναι επειδή ακουπά τόσο τη δευτεροβάθμια όσο και τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα παρουσιάζει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΜΟ. Σήμερα δέχομαι και εγώ με ξεχωριστό ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον που μου νεοεισερχόμενο στη διαδικασία, την εμπειρία αυτή. Πρόκειται για εμπειρία που το βάθος της για μένα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ανταγωνιστικό. Ή αν το θέλουμε αλλιώς είναι ανταγωνιστικό, αλλά ανταγωνιζόμαστε τις παθογένειες, τα προβλήματα, παλεύουμε για την επικράτηση της ισονομίας, αγωνιζόμαστε όπως προϋπόθηκε για τη νέα γενιά, που όλοι γνωρίζουμε ότι αδικείται κατάφορα. Και όλοι γνωρίζουμε παράλληλα ότι δεν ζούμε βέβαια σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο. Και όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να υπερβούμε τους εαυτούς μας για να υπηρετήσουμε το κοινό καλό. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές γιατί δεν αφήνουμε τους εαυτούς μας, πολλές φορές γιατί δεν μας αφήνουν οι συνθήκες. Αυτό είναι λοιπόν το στίχημα για όλους και για εμάς και για τους πολίτες και εν γέννη για την κοινωνία. Να παλέψουμε και να υπερβούμε τα αναχώματα αυτά. Η πολιτική συμμετοχή λοιπόν για μένα αξίζει. Η πολιτική συμμετοχή είναι αραδό, το έχω ξαναπεί. Αρκεί να είναι άπολη. Δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά, σχεδόν σαν αυτό είναι κλισέ. Ούτε η ιστορία γίνεται βία και η ιστορία σιγά σιγά γίνεται προς το καλό. Αυτά τα βήματα προς την ποιότητα έχουμε χρέος να τα υπηρετήσουμε και να τα κάνουμε όλοι. Πρώτα έρχεται το χρέος, μετά έρχεται η προσωπική ανάπτυξη. Άλλωστε, η ανάπτυξη δεν έχει καμία σημασία αν δεν υπηρετεί καλούς σκοπούς. Για έναν τέτοιο καλό σκοπό, τουλάχιστον επιτρέψτε μου όπως το έχω σταθμίσει εγώ πολιτεύομαι. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός έχει έναν καλό σκοπό. Αν μπορώ να τον αποκωδικοποιήσω καλά για τον τόπο, παρά τις όποιες αστοχίες. Και οι αστοχίες σε κάθε περίπτωση είναι και κομμάτι της διαδρομής που διανύουμε, δεκτές και αυτές. Με τις σκέψεις αυτές σας εύχομαι όλους καλή δύναμη και καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ.